αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χαίρετε κατά Θεόν. Να χαίρετε όπως θέλει ο Θεός, με την αγνή και αληθινή χαρά της χριστιανικής πίστεως. Τελειώσαμε τη σειρά των μεσσιακών προφητιών που αρχίσαμε με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και επανερχόμεθα στη σειρά των εσχατολογικών προφητιών, των προφητιών δηλαδή που έχουν σχέση με τα έσχατα της ανθρωπότητος, των προφητιών που προφητεύουν τρομερά σημεία των εσχάτων των τελευταίων καιρών της ανθρωπότητας που έχουμε το θλιβερό προνόμιο να ζούμε. Κύριε Ζόγα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Στοπλέ, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Και πάλι θα υπενθυμίσω τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε μετά τη λήξη εκπομπής. Το 9270-902-904, επαναλαμβάνω, 9270-902-904. Κύριε Ζόγα, ναι, κύριε Στοπλέ, να κάνω μια παρατήρηση από αυτό, μια σύσταση μάλλον, να είναι σύντομη οι τηλεθεατές που τηλεφωνούν, γιατί μερικοί επεκτείνονται σε πολλά ζητήματα και αδικούν τους άλλους οι οποίοι και αν δεν μπορούν έχει... να πιάσουν γραμμή. Ό,τι έχουν να το σκέπτονται καλά εκ των προτέρων και να υποβάλουν συντόμως την ερώτησή τους. Και αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα γύρω από διάφορες αιρέσεις που απαιτεί χρόνο, λοιπόν μπορούμε να το δώσουμε τα δικά μας στα ιδιαίτερα τηλέφωνα ή να μας τηλεφωνήσει, να επικοινωνήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημά του, να προσφέρουμε κάποιο χέρι βοηθείας. Ακριβώς, να μην απασχολούν πολύ εδώ το τηλέφωνο, να είναι σύντομοι εδώ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όσους τηλεθεατές θέλουν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνά μας τα προσωπικά. Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω και πάλι ότι σήμερα θα γίνει ομιλία του κ. Σωτηρόπουλου στην Οδό Ζωοδόχου Πηγής 44, όπου είναι η έδρα της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σταυρός, και καλό είναι όλοι οι Ορθόδοξοι να παρακολουθούν τα Ορθόδοξα κηρύγματα, γιατί δυστυχώς η πατρίδα μας βομβαρδίζεται είτε μέσω ραδιοφωνικών κυμάτων, είτε με διάφορα έντυπα, είτε με εφημερίδες από... Και εγώ δεν ξέρω πόσες αιρέσεις, 430 έχουν φτάσει τον τελευταίο καιρό. Και διαμέσου τηλεοπτικών καναλιών. Και τηλεοπτικών καναλιών, ακριβώς, κύριε Στρόπουλε, καλά που το υπενθυμίσετε. Και θα πρέπει σε αυτές τις έσχατες πονηρές ημέρες της αποστασίας από την πίστη και την ηθική να μείνουμε πιστοί και σταθεροί και να ακούμε το ορθόδοξο κήρυγμα που είναι γάργαρο πνευματικό νερό, σαν κρίσταλο. Δεν είναι νοθευμένο, γιατί και οι αιρετικοί όλοι έχουν την Αγία Γραφή, την οποία βέβαια παρέλαβαν την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά σε πάρα πολλά σημεία τη διαστρέφουν, την παρεμηνεύουν, με αποτέλεσμα τον Λόγο του Θεού να τον οθεύσουν και να αποβαίνει σε τελική ανάλυση πνευματικό δηλητήριο στα χέρια των αιρετικών. Είναι σαν να έχουμε, κύριε Στρόπουλε, μια εκλεκτή τροφή, όπως είναι από πνευματική άποψη ο Λόγος του Θεού, και ρίχνουμε μερικές σταγόνες δηλητήριο. Τι τρώει ο άνθρωπος που έχει ανάγκη από τροφή? Τροφή βλέπει, τροφή γεύεται, αλλά παίρνει και το δηλητήριο, την πλάνη δηλαδή. Κύριε Ζόγα, μέσα σε μια κατσαρόλα που έχει εκλεκτό φαγητό, ή αν ρίξουμε μια σταγόνα μόνο πετρέλαιο, το τρώμε? Βρωμάει. Με τίποτα, κανείς. Οι αιρετικοί μπορεί να παρουσιάζουν με τέχνη ορισμένα σωστά πράγματα. Αρκετά σωστά. Αρκετά σωστά, γιατί το ψεύδος δεν μπορεί καθόλου να ευδοκιμήσει αν δεν συμμαχίσει με την αλήθεια ή αν δεν αναμειχθεί με την αλήθεια. Μάλιστα. Για λόγους παραπλανητικούς φυσικά. Λένε πολλά σωστά πράγματα, όπως είπατε, αλλά ανάμεσα σε αυτά ρίχνουν και το δηλητήριο της αιρέσεως. Και επειδή υπάρχει μεγάλη αγιογραφική και θεολογική άγνοια στον ορθόδοξο ελληνικό λαό, καταλαβαίνετε, κύριε Στοτρόπουλε, τι ζημιά γίνεται. Μου κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλοί θα καυχηθούν γι' αυτό οι αιρετικοί, αλλά έπρεπε να εντραπούν. Πάρα πολλοί παρακολουθούν το κανάλι Χριστιανισμός των Πεντηκοστιανών. Και το ραδιοφωνικό το σταθμό. Ραδιοφωνικό σταθμό. Το ραδιοφωνικό σταθμό ήθελα να πω. Δεν ξέρω, έχουν και κανάλι. Τώρα είπαν, γράφτηκε ότι αγόρασαν το 7X. Παρακολουθούν αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό και λένε ωραία πράγματα, μας λέει. Διότι δεν είναι άνθρωποι. Μιλά για να πιστέψουμε στο Χριστό, στο προσωπικό σωτήρα. Καλά, ότι θα αναγεννηθούμε, θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, θα βαπτιστούμε κλπ. Δεν είναι κατατοπισμένοι άνθρωποι στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως. Νομίζω ότι όλα όσα λένε είναι ωραία. Ορθά. Τα λένε με τέχνη, αλλά ανάμεσα σε αυτά τα ωραία ρίχνουν και το δηλητήριο της αιρέσεως
ή παραλείπουν να πούνε άλλα σωτηριώδη πράγματα που ανοίγουν αποκλειστικά στην Ορθοδοξία. Μάλιστα. Την μόνη αληθινή πίστη. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να καταγγείλω εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατάς ότι από αρκετό καιρό υπεσχέθη ο κύριος Φέγκος που μιλάει από το κανάλι, από το ραδιοφωνικό σταθμό των Πεντηκοστιανών ο Χριστιανισμός, ότι θα κανόνιζε να κάνουμε μία εκπομπή ή περισσότερες μάλλον εκπομπές πάνω στο θέμα της αρπαγής, του Αντιχρίστου, ένα θέμα χαρακτηριστικό των προτεσταντικού κόσμου, και είπε ότι θα κανονίσει την εκπομπή αυτή ή στο Sky ή στην τηλετόρα ή στο ραδιοφωνό του, και ενώ πέρασε τόσος καιρός δεν κανόνισε τίποτε, με τρόπο έτσι αποφεύγει αυτή την συνάντηση και αυτό τον διάλογο. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα από την πλευρά των αιρετικών. Ξέρουν ότι η Ορθοδοξία έχει συντριπτικά επιχειρήματα και θα ανατραπούν σε ένα διάλογο με τους Ορθοδόξους. Αρκεί να ξέρει κανείς, να γνωρίζει, να χρησιμοποιήσει τα επιχειρήματα της Ορθοδόξου πίστεως αγιογραφικός και πατερικός. Ασφαλώς, γι' αυτό συνιστώ ταπεινά εδώ στους τηλεθεατάς μας να διαφωτίσουν και άλλους αδελφούς χριστιανούς να μην παρακολουθούν το κανάλι αυτό, το ραδιοφωνικό αυτό σταθμό «Ο Χριστιανισμός» των Πεντηκοστιανών, διότι επειδή οι πολλοί δεν είναι κατατοπισμένοι στα ζητήματα της Ορθοδοξίας, είναι εύκολο να πλανηθούν, πλανώνται εύκολα, διότι με πολλή τέχνη και μαεστρία προσφέρουν το λόγο του Θεού και δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς σε ποια σημεία τον νοθεύουν το λόγο του Θεού. Κύριε Σωτρόπουλε, πρωτού προχωρήσουμε στην ερμηνεία σχατολογικών προφητιών της Καινής Διαθήκης, θα ήθελα να σχολιάσουμε μια επιστολή που έστειλε κάποιος αδελφός Ορθόδοξος και θα προχωρήσουμε. Αξιότιμη κύριε Ζιώγα, εύχομαι ο Θεός να σας φωτίζει και να σας ενδυναμώνει για να βοηθάτε και εμάς, όπως με χάρη συνέβη με το βιβλίο σας «Χιλιαστέ Πεντηκοστιανοί». Στο ελόγω βιβλίο σας βρίσκουμε την ορθή μετάφραση και ερμηνεία χωρίων, των οποίων η έννοια έχει διαστροφλωθεί από τη Σκοπιά. Σκοπιά εννοεί την εταιρεία των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Εννοεί την εταιρεία, μάλιστα. Πώς όμως μπορούμε να αποδείξουμε συνθεώς στον χιλιαστή ότι η έννοια του χωρίου Εβραίους ΙΑ είναι «προσκύνησε το άκρο της ράβδου του»? Θα ήταν δυνατόν να μας παραπέμψει η εταιρεία Σκοπιά δηλαδή, στην Καινή Διαθήκη της Αποστολικής Διακονίας που τυπώθηκε από τη Βιβλική Εταιρεία των Προτεσταντών. Έχω μπροστά μου τη τρίτη έκδοση του 1992, όπου το χωρίο μεταφράζεται «προσεκίνησε τον Θεό, στηριχθήσει στο άκρο της ράβδου του». Έτσι, κύριε Σωτρόπουλε, κάνω μια παρένθεση, το μετέφρασε στην επίσημη μετάφρασή της και η Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά της Πενσιλβανίας, δηλαδή η Εταιρεία των Μαρτυρών του Ιεχωβά. Τα υπογραμμισμένα ημίματα «για προσκύνηση του Θεού» κάνει λόγο και ο Τρεμπέλας στη σύντομη ερμηνεία του. Σας εύχομαι και λοιπά. Και έχει το όνομα και επώνυμο του. Με εγώ, απλά κύριε Σωτρόπουλε, λόγια, ναι. Με απλά νιώθω, λόγια, να καταλάβουν οι αγαπητοί τηλεθεατές ποιο είναι το ζήτημα. Θα ήθελα να διαβάσω, το εδάφιο πρώτα, Εβραίους για τα Α 21, όπου γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Πίστη Ιακώβ αποθνίσκον, έκαστον τον Ιών Ιωσήφ ευλόγησε και προσεκίνησαν επί το άκρον της ράβδου αυτού». Παραθέτει δηλαδή από το βιβλίο της Γενέσεως ο Απόστολος Παύλος και μας ενδιαφέρει το σημείο αυτό που διάβαζα. Αυτό το χωρίο Εβραίους για τα Α. Για τα Α 21. 21. Εβραίους για τα Α 21. Δηλαδή, το λίγο πριν το θανάτου του. Πίστη, από πίστη. Μάλιστα. Ο Ιακώβο Πατριάρχης, αποθνίσκοντας, ευλόγησε τα δύο παιδιά του Ιωσήφ. Τον Μανασί και τον Εφραίμ. Σταυροειδός. Μάλιστα. Και προσεκίνησεν επί το άκρον της ράβδου. Έτσι είναι το κείμενο. Και προσκύνησε στο άκρον της ράβδου, λέει το κείμενο. Και δεν υπάρχει πουθενά ούτε η έννοια ούτε το γράμμα ότι επιστηριχθείς. Και το εξηγούν μερικοί μεταφραστές, το εξηγούν. Ακόμη και ορθόδοξοι. Προσκύνησε, στηριχθείς στο άκρο της ράβδου. Κύριε Σωτρόπουλε. Προσθέτουν μια λέξη δηλαδή. Ακριβώς, στηριχθείς. Ότι στηρίχθηκε στο άκρο της ράβδου. Μα το κείμενο κύριε Σωτρόπουλε, το πρώτο πράγμα να καταλάβουν οι τηλεθέτες ποιο εννοεί άκρο εδώ ο Απόστολος Παύλος και ο Μωυσής. Όταν λέμε άκρο της ράβδου, ποιο εννοούμε, ποιο σημείο? Έχουμε το άνω άκρο της ράβδου και το κάτω. Μάλιστα. Άκρο της ράβδου. Λοιπόν, εάν ήθελε να δείξει εδώ ότι προσεκίνησε το Θεό, θα ήταν περιττό να αναφέρει ότι στηρίχθηκε, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πώς έγινε η προσκύνηση, αλλά σε ποιον απευθύνθηκε. Αλλά επειδή θέλει να τονίσει το τελείως αντίθετο και διαφορετικό, δηλαδή αυτό που έκανε ήταν αποτέλεσμα πίστεως και ότι προσεκίνησε το Θεό,
Γι' αυτό και λέγει, χωρίς να υπάρχει λέξη στηριχτής, προσεκίνησες το άκρο της Ράβδου. Το αλλά θέμα, και αν ακόμη δηλαδή, το... κύριε Ζόγαρα, καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, το θέμα είναι αν ο Ιωσήφ, ο Ιακώβ προσκύνησε στο άκρο της Ράβδου ή το Θεό. Αν προσκύνησε με άλλα λόγια τη Ράβδο, σύμβολο του Σταυρού, ή προσκύνησε το Θεό. Ή προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας το άκρο της Ράβδου. Στηριζόμενος στην Ράβδο, όπως μεταφράζει η εταιρεία Σκοπιά και με μερική δική μας ορθόδοξη. Εμείς λέμε ότι προσκύνησε στο άκρο της Ράβδου, προσκύνησε δηλαδή τη ρίζα από το Σταυρό, επειδή Ράβδος σημαίνει συμβολικά το σκύπτρο του Μεσσία, το Σταυρό. Αυτοί που δεν μεταφράζουν σωστά λένε ότι προσκύνησε το Θεό, όχι το Σταυρό, όχι. Το Θεό, ακουμπώντας το άκρο της Ράβδου, επειδή ήταν γεροντάκι. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό δεν είναι να πούν. Αλλά κύριε Σωτρόπου, αν ήθελε να πει ότι προσεκίνησε το Θεό, καταρχάς δεν θα στηριζόταν στο άκρο, θα στηριζόταν στη μέση, όπως πιάνει κανείς. Όχι, όμως ψηλά. Δεν μας ενδιαφέρει που θα στηριζόταν. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει, θα έλεγε απλά προσεκίνησε το Θεό. Τίποτα περισσότερο. Βλόγησε τα παιδιά και προσεκίνησε το Θεό. Αλλά επειδή όμως θέλει να δείξει εδώ ότι προσεκίνησε τη Ράβδο σαν σύμβολο του Σταυρού του Κυρίου, γιατί με το προφητικό του χάρισμα που είχε διέκρινε η Ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Η Ράβδο και η βακτηρία σύμβολα του Σταυρού. Γι' αυτό και αυτό το έκανε σαν αποτέλεσμα πίστεως. Σαν αποτέλεσμα πίστεως αυτό που έκανε. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Αυτό είναι το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές. Η Γραφή έχει μεγάλη σοφία. Προσέξτε πώς ακριβώς εκφράζεται η Γραφή. Από πίστη, εδώ είναι η λύση του προβλήματος, από πίστη ο Ιακώβ ευλόγησε τα παιδιά του Ιωσήφ και προσκύνησε στο άκρο της Ράβδου. Από πίστη προσκύνησε στο άκρο της Ράβδου. Τι από πίστη, ακούμπησε στο άκρο της Ράβδου, βγαίνει... Και τα ευλόγησε σταυροειδώς πάλι, για να δείξει το σταυρό. Σταυρός με την εναλλάξη θέση των χεριών, αλλά και σταυρός είναι και η Ράβδος. Έβλεπε μακριά ο Πατριάρχης, γι' αυτό λέει από πίστη. Έβλεπε ότι μακριά το σταυρό και η Ράβδος που κρατούσε αυτός που ήταν τύπος του Μεσσία, αφού από αυτόν προήλθε κατά άνθρωπον ο Μεσσίας, έβλεπε μακριά το σταυρό και προσκύνησε το άκρο της Ράβδου, τη ρίζα του Σταυρού, επειδή η Ράβδος ήταν σύμβολο του Σταυρού. Παναλαμβάνω το χωρίο. Από πίστη ο Ιακώβ ευλόγησε τα παιδιά του Ιωσήφ και προσκύνησε στο άκρο της Ράβδου, στη ρίζα του Σταυρού. Άρα ο Σταυρός είναι αντικείμενο προσκυνήσεως. Όχι βέβαια αυτός καθεαυτόν, αλλά η τιμή που αποδίδομαι στο Σταυρό μεταβαίνει στον εσταυρωμένο, στον Κύριο της Δόξης. Μάλιστα. Και να κάνουμε και ένα άλλο... Άλλο δεν λέει να προσκυνείτε στον τόπο που στάθηκαν τα πόδια του τον Κυρίου. Αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως προσκυνούμε στον τόπο που στάθηκαν τα πόδια της Κιβωτού, πολύ περισσότερο προσκυνούμε το Σταυρό όπου επάνω εξαπλώθηκε όλο το σώμα του Χριστού. Και ποτίστηκε κυριολεκτικά από το Πανάγιο. Με το αίμα του Χριστού και αγιάστηκε με το αίμα του Χριστού. Συντόμως να σχολιάσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, και ένα άλλο θέμα. Τι θέμα, κύριε Ζιώγα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε στις εφημερίδες την περασμένη εβδομάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σπάγκαλος, έκανε μια πρόταση, έτσι γράφτηκε στις εφημερίδες, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, να καθιερωθεί η λεγόμενη αναλλακτική κοινωνική θητεία στους πάσης φύσεως αυτοαποκαλωμένους αντιρρησίες συνειδήσεως. Δηλαδή, είτε για θρησκευτικούς είτε για ιδεολογικούς λόγους. Δηλαδή. Όπως ξέρετε, έχουμε μέλη της αιρέσεως τραυματίων του Εχοβά, οι οποίοι κατόπιν εντολής της εταιρείας αρνούνται την ένοπλη και αόπλη στράτευση. Αλλά έχουμε και μαρξιστές, αυτοί κυρίως αυτοαποκαλούνται αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι και αυτοί δεν δέχονται οποιαδήποτε μορφή στρατεύσεως. Και ασκούν πίεση, έχουν δηλαδή κατά καιρούς ασκήσει πίεση στις εκάστοτε κυβερνήσεις να απαλλαγούν τελείως από κάθε μορφή στρατεύσεως, είτε ενόπλου είτε αόπλου, και να υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δήμους, σε κοινότητες, σε νοσοκομεία. Για να κάνουν προσλητισμό. Λοιπόν, να κάνουν το πεθυμερό τους, το 7ωρό τους, και στη συνέχεια να έχουν όλο τον χρόνο ελεύθερο να κάνουν το έργο που αυτοί θέλουν, νομίζουν ότι είναι ορθό. Καταλαβαίνετε, κύριε Σωτρόπουλε, σε μια εποχή που λόγω της φοβερής υπογεννητικότητας τείνουν να κατεβάσουν... Σε μερικά νησιά της Ελλάδος κατήγγειλε πολιτικό πρόσωπο
και πάνω στη Θράκη οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Είμαι πολίτεχνος κύριε Στρόπουλε, έχω κάνει μέσα στο Συμβούλιο Πολιτέχνων και γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες καλύτερα και από τους αρμοδίους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και ένα πρόσωπο, το ίδιο πολιτικό πρόσωπο είπε ότι στις αρχές του 2000, τόσο δεν θυμάμαι ποιο έτος είπε, δεν θα έχουμε στρατιώτες. Το 2000 να σηκώσουν όπλα. Σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που έχουμε αυτά τα έτη, το 2007 θα έχουμε 35.000 στρατευσίμους. Καταλαβαίνετε τώρα από αυτούς πόσοι θα είναι ανίκανοι λόγω υγείας και δεν συμμαζεύεται από ναρκωτικά. Το ίδιο πολιτικό πρόσωπο κατήγγειλε ή μάλλον υπενθύμησε ότι ο Μακαρίτης ο Ζαλ είπε ότι την Ελλάδα δεν χρειάζεται να την καταλάβουμε με τα όπλα, θα την καταλάβουμε δημογραφικά. Και έγινε δεκτή η πρόταση του κύριου Πάγκαλο να καθιερωθεί η κοινωνική θητεία σε όσους επικαλούνται λόγους θρησκευτικούς και ιδεολογικούς. Δηλαδή να μην υπηρετούν στράτευμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί για την άμυνα της πατρίδος, κύριε Σωτηρόπουλε, εάν τελικά λάβει τη μορφή νόμου αυτή η πρόταση και ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσοκατόπουλος, φέρει τέτοιο νομοσχέδιο επέσχυντο, γιατί περί επεσχύντου νομοσχεδίου πρόκειται στη Βουλή, θα θέσει βόμβα μεγατόνων στην άμυνα της χώρας. Κύριε Ζώγα, και τι προτείνω? Δεν κυβερνάει ούτε ο Πάγκαλος, ούτε ο Τσοχατζόπουλος, ούτε ο Σιμίτης, δεν κυβερνάει η Αθήνα. Να είμαστε ειλικρινείς. Κυβερνάνε οι Βρυξέλλες. Δεν κυβερνάνε οι Βρυξέλλες, κυβερνάει ο Ουάσιγκτον. Δεν κυβερνάει ο Ουάσιγκτον, κυβερνάει το Τελαβίβ και η Ιερουσαλήμ. Δεν κυβερνάει το Τελαβίβ και η Ιερουσαλήμ. Κυβερνάει ο διάβολος που θέλει να διαλύσει την πατρίδα μας. Κύριε Σωτρόπου, πιστεύω. Γιατί είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Πιστεύω όμως ότι ακόμα έχουμε δυνατότητες. Εμποράνθησαν όταν με τέτοια φοβερή υπογεννητικότητα, με τόσους εχθρούς γύρω μας, με τόσες προκλήσεις, με τόσες απειλές, με τόσες ταπεινώσεις του έδρους, μιλάνε αυτοί να κάνουν νόμο να μην σηκώνουν τα παιδιά της Ελλάδος όπλα. Από τότε όλοι αυτό μπορούμε να πούμε, ήμασταν τη λυσή συνειδήσεως. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε άνθρωποι, δεν σηκώνουμε όπλο, ποιος θα πάει να πολεμήσει? Από το 98 θα κατέβει. Θα πολεμήσει ο Τσοχατζόπουλος και ο Σιμίτης και ο Πάγκαλος μόνον. Ο νυν υπουργός Εθνικής Αμύνης δυστυχώς γι' αυτόν δεν υπηρέτησε ούτε μια μέρα στον ελληνικό στρατό. Απειλάγει, έστω με τους νόμους που κάνανε. Πάντως ούτε μια μέρα δεν ήταν στρατεύσιμος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθαρά και εξάστατα. Μωραίνει κύριος, όν βούλεται απολέσε. Λοιπόν. Λαός μωρός, λέει ο Μωυσής για το δικό του λαό, τον Ισραηλιτικό. Εφαρμόστηκε στο δικό μας. Λαός μωρός και ουχή σοφός. Μας απειλούν μέρα νύχτα να μας εξαφανίσουν οι εχθροί μας και εμείς λέμε να κάνουμε νόμο. Είναι τόσος λίγος ο στρατός να γίνει λιγότερος ακόμα. Και από το 1998, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, το όριο στρατεύσεως θα κατέβει στο 18ο έτος ηλικίας. Ακόμη και παιδιά Ορθοδόξων, δηλαδή γυναίκες Ορθοδόξων, θα στρατεύονται, κύριε Στρόπουλε, για να καλύψουμε κενά των μονάδων. Ο Φλωρίνης, που αγαπάει την Εκκλησία, αγαπάει και την πατρίδα, είχε πει, αν θυμούμε, στα κηρυγματά του προετών, προφητικός είναι ο λόγος του. Θα έρθει καιρός που θα επιστρατεύονται οι γυναίκες, γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά στην Ελλάδα. Κύριε Στρόπουλε, κάνω μια πρόταση. Υπάρχει ένα άρθρο του Συντάγματος, δεν θυμάμαι ποιο, που λέει ότι αν συγκεντρωθούν 1.000.000 υπογραφές, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να διενεργήσει δημοψήφισμα. Επιτέλους οι δεσποτάδες και οι παπάδες σας αφήσουν το βαρούχιο ύπνο εκεί των μανδραγόριων και ας κάνουν, συστήσουν μια επιτροπή να συγκεντρώσουμε 1.000.000 υπογραφές. Είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και να απαιτήσουμε τη διενέργεια δημοψήφισματος για αυτό το σοβαρό θέμα, όπως έγινε και στην Ελβετία προετών, όταν προέκυψε τέτοιο θέμα σε μια χώρα που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη δημοκρατικότητά της και μια χώρα που έχει να βγει σε πόλεμο 200 χρόνια και δεν απειλείται απολύτως από καμιά χώρα. Και όμως οι Ελβετοί απέρριψαν αυτόν τον νόμο. Λοιπόν, ας γίνει μια επιτροπή. Ξέρετε γιατί δεν απειλείται η Ελβετία, κύριε Ζώγα, και έχει 200 χρόνια να δει πόλεμο? Ξέρετε γιατί? Γιατί οι μεγάλοι καρχαρίες έχουν εκεί τις καταθέσεις τους. Δεν έχω δει, κύριε Στρόπουλε, αλλά σημασία έχει όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν και δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα για την άμυνά τους. Είναι απειρόβλητη αυτή η χώρα, γιατί έχουν όλοι εκεί τις καταθέσεις. Εν τούτης η Ελβετία, διότι έχει μυαλό. Ακριβώς. Λοιπόν, λαμβάνει τα μέτρα της για ενδεχόμενο πόλεμο. Δεν μπορεί δηλαδή να βγούμε στον πόλεμο πάντα τα παιδιά μας και εμείς και οι άλλοι να έχουν τα φτιάρια να μας θάβουν. Καθαρά και εξάστρα. Κάποτε θα πρέπει αυτός ο λαός που ηρωνικά αποκαλείται κυρίαρχος να πάρει την εξουσία στα χέρια με όλη τη σημασία του όρου. Έστω μέσω μορφής, μιας μορφής δημοψηφίσματος. Κυρίαρχος λαός είναι ένας εμπεγμός. Είπα εντός εισαγωγικών. Είναι ένας εμπεγμός, αγαπητέ. Κύριε Στρόπουλε, ας προχωρήσουμε όμως
στην ερμηνεία άλλης εσχατολογικής προφητείας της Καινής Διαθήκης. Ας πάμε στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, κ. Σωτρόπουλε, στο δέλτα κεφάλαιο, στίχο 1. Διαβάζω. Α Τιμόθεο, δέλτα κεφάλαιο, στίχο 1. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται τινές της πίστεως, προσέχοντες πνεύμας υπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Φτάνει μέχρι. Τον πρώτο στίχο και συνεχίζουμε μετά. Στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί τηλεθεατέ, λέγει με απλά λόγια τα εξής. Το πνεύμα, με πει κεφαλαίο, το πνεύμα το Άγιο, που είναι παντογνώστης Θεός, ρητός λέγει, καθαρά και εξάστερα λέγει, προλέγει. Τι προλέγει? Ότι στους υστέρους καιρούς, στους εσχάτους καιρούς, στους τελευταίους καιρούς της ανθρωπότητας, στους καιρούς που ζούμε, αποστήσονται τινές της πίστεως. Της πίστεως. Το τινές δεν έχει την έννοια του μερική, του λίγη, όπως το αντιλαμβανόμεθα σήμερα. Σημαίνει ένα μέρος του χριστιανικού κόσμου θα απομακρυνθεί από την πίστη, θα γίνουν αποστάτες από την πίστη. Και εννοεί ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το πλείστο μέρος της ανθρωπότητας, εν συνδυασμό με το λόγο που είπε ο Χριστός, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη στη γη. Το θέτει ως πρόβλημα αν θα βρει την πίστη στη γη, σημαίνει ότι πολύ λίγοι θα είναι οι πιστοί. Κύριε Σωτρόπουλε, πρωτού προχωρήσετε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατέ, συνεχίζομαι πάνω σε ένα εσχατολογικό χωρίο της πρώτης προς Τιμόθεων επιστολής. Περιέχεται στο τέταρτο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 3. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, ρητός λέγει, καθαρά και εξάστερα λέγει, προλέγει ότι στους υστέρους καιρούς, στους εσχάτους καιρούς της ανθρωπότητας, αποστήσονται τινές της πίστεως. Το τινές, είπαμε, δεν σημαίνει μερικοί λίγοι, αλλά πολύ. Η αποστασία από την πίστη είναι μεγάλη στις ημέρες μας. Πραγματικά πιστοί είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Πολλοί ονομάζονται χριστιανοί και δύο ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά άμα καθείς και συζητήσεις μαζί τους, δεν πιστεύουν. Αμφιβάλλουν ή αρνούνται ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει ψυχή, ότι υπάρχει Ανάσταση, ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, ή ο Υιός. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Έχουν αποστατήσει από την πίστη και προσέχουν πνεύμας υπλάνης, πνεύματα πλάνα, πνεύματα παραπλανητικά, πνεύματα απατεωνίστικα. Τείνουν το αυτί τους να ακούσουν απατεώνες και διδασκαλίες δαιμονίων. Τείνουν το αυτί τους να ακούσουν δαιμονικές διδασκαλίες εν υποκρίση ψευδολόγων και καυτηριασμένων την ιδία συνείδηση. Ακούνε ανθρώπους που έχουν και καυτηριασμένη συνείδηση, νεκρωμένη, πορωμένη συνείδηση, που δεν συγκινούνται πλέον από τα μεγαλεία της πίστεως και υποκρίνονται και ψεύδονται. Τα μεγαλύτερα ψεύδι είναι οι διαστροφές της πίστεως. Λέει να ερμηνεύσουμε και τη συνέχεια, κύριε Ζώγα. Ναι, ναι, και θα επανέλθω. Πολιών των γαμήν απέχεστε προμάτων, α, ο Θεός έκτισε εν εις μετάληψη με τα ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια. Αναφέρει δύο είδη αιρέσεων, ανθρώπους οι οποίοι εμποδίζουν το γάμο. Υπήρξαν κατά τον παρελθόν οι λεγόμενοι εγκρατήτες αιρετικοί, οι οποίοι απαγόρευαν το γάμο, θεωρούσαν το γάμο ακαθαρσία.
αλλά και σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι σούπερ δίθεν θρησκευτικοί, οι οποίοι θεωρούν το γάμο ακαθαρσία, και υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι και σήμερα υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι εκφράζονται πολύ υποτιμητικά για το μυστήριο του γάμου ή δεν παραδέχονται το ως μυστήριο του γάμου. Του γάμου, και άλλοι οι οποίοι επίσης δεν δέχονται ορισμένες τροφές, τροφές που από η Παλαιά Διαθήκη απηγόρευε για ορισμένους λόγους που δεν το παρόντο να εξηγήσουμε, και εκείνη η Διαθήκη δεν απαγορεύει, αυτοί τις απαγορεύουν. Όπως το είδαμε στην τηλεόραση εκεί με την αίρεση αυτών των πεντηκοστενών της ομάδας του Θέμη Κουλούρη από στην Κρήτη, που απαγορεύει την βρώση ορισμένων τροφών, ναι, που απαγορεύει η Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Και βουδιστές, χριστιανοί οι οποίοι έχουν βουδιστικές αντιλήψεις, πιστεύουν δεν τρώνε κρέατα, ψάρια. Δεν τρώνε κρέατα, μάλιστα. Και εν τέχνος μας δεν το λένε στα ίσα πολλές φορές, αλλά επικαλούνται λόγους υγείας. Και στο μέλλον τι είδε πώς θα παρουσιαστούν. Ως προς το γάμο έχω να πω σήμερα ότι πολλοί, πάρα πολλοί νέοι δεν θέλουν να έρχονται σε γάμο, για να μην δημιουργούν υποχρεώσεις, αλλά να κάνουν ελεύθερη ζωή και ελεύθερο έρωτα. Να ζουν ως άσωτοι ή της να συζούν, παραβολής. Να συζούν. Και να συζούν παρανόμως. Όλα αυτά είναι προφητευμένα. Ή να κάνουν πολιτικό γάμο. Ή να κάνουν πολιτικό γάμο. Είναι προφητευμένα μέσα στην γραφή. Κύριε Σιντρόπουλε, όταν λέει στέρης καιρής εδώ ο Απόστολος, με τον όρο υστέρης καιρής, ποια περίπου περίοδο εννοεί? Έσχατη καιρή, κύριε Ζώγα. Όχι, υστέρης καιρής. Το ίδιο είναι. Εννοούνται οι καιροί από την αρχή της Καινής Διαθήκης μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Έσχατες ημέρες. Όσο προχωρούμε. Συγνώμη, έσχατες ημέρες. Το ίδιο. Και εξαρτάται από το χωρίο πώς το, σε κάθε περίπτωση πώς εννοείται το έσχατη καιρή. Γενικώς πάντως είναι η τελευταία περίοδος προς και ευκαιρία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η περίοδος της Καινής Διαθήκης θεωρούνται έσχατη καιρή και ύστερη καιρή. Σε μερικά όμως χωρία έσχατη καιρή θεωρούνται οι καιροί κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Ναι, κοντά για το στον λέω. Αντίχριστο και κοντά στη Υπάρχουν Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οι αιρέσεις οι οποίες κηρύττουν ότι οι έσχατες ημέρες άρχισαν είτε από τον 19ο είτε από τον 20ο αιώνα. Όχι, όχι. Δεν λέει ότι ο Θεός λαλίσας της πατράς ημών εν της προφήτης επεσχάτων των ημερών τούτων. Μάλιστα, ελάλες ημέρων. Η έσχατη κυρία αρχίζονται από την... Αλλά και ο Ιωή λέει ότι στις έσχατες ημέρες μιλάει ο Θεός Πατέρας εκχαιώ από το Πνεύματό Του. Εννοεί από την εποχή του Πεντηκοστή. Ήρθε την ημέρα του Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Τότε άρχισαν και οι έσχατες ημέρες. Κύριε Σωτρόπουλε, εδώ μέσα για πνεύματα πλάνα και για διδασκαλίες δαιμονίων. Με τον όρο πνεύματα πλάνα, καταλαβαίνουμε το πλάνα είναι αυτά που πλανούν, αλλά ο όρος τα πνεύματα, τα πατεωνίστικα πνεύματα, μάλλον είναι τα ανθρώπινα πνεύματα, οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος αιρετικός, λέμε, είναι πνεύμα πλάνης. Ναι, συνέχεια αλλά μας λέει, μπορούμε όμως να εννοήσουμε λέει και διδασκαλίες δαιμονίων. Μπορούμε να εννοήσουμε και δαιμόνια. Αν εννοούμε πνεύματα πλάνα τους ανθρώπους, εν συνδυασμό με το επόμενο που λέει διδασκαλίες δαιμονίων, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι πλανήθηκαν από τα δαιμόνια και μετά μεταδίδουν την πλάνη στους πλανώντες άλλους. Και πλανώντες και πλανόμενοι. Ωραία. Μάλιστα. Καλά θυμήθηκε σε αυτό το λόγο του Παύλου. Οι αιρετικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πλανούν τους άλλους, αλλά πλανώνται και οι ίδιοι. Πρώτα πλανήθηκαν οι ίδιοι είναι και συνέχεια. Είναι τραγικά, θα λέγαμε. Μάλιστα. Πρόσωπα. Νομίζουν ότι είναι έξυπνοι αυτοί και σοφοί, ότι εξαπατούν τους άλλους, αλλά πρώτα έχουν εξαπατηθεί οι ίδιοι. Κύριε Στόπουλε, αυτό που λέει διδασκαλίες δαιμονίων σημαίνει ότι υπάρχει μια κατηγορία δαιμονίων που έχει αποκτήσει τρομακτική εμπειρία διαμέσου των αιώνων στο να διδάσκει διαστραμμένα πράγματα, λανθασμένα πράγματα, πλάνες στους ανθρώπους. Ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι φοβερό αυτό. Είναι δαιμόνια με ειδικότητα, θα λέγαμε, στις αιρέσεις. Δαιμόνια πλάνης. Όπως έχουμε το δαιμόνιο του Πίθωνος. Κορνίας, δαιμόνιο Πίθωνος, πνεύμα Πίθωνος, ασθενίας, πνεύμα, βλασφημίας.
Έχουν και τα δαιμόνια ειδικότητες. Όπως έχουν στην ιατρική, στο στρατό και λοιπά. Ναι, ναι, ειδικότητες. Να πάμε, κύριε Ζώγα, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο. Να πάμε, κύριε Στρόπουλε. Στο στίχο 3. Ας το διαβάσω εγώ. Διαβάστε. Έστε γάρ καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν. Πιο κάτω. Και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Τρία και τέσσερα. Να το μεταφράσουμε. Θα έρθει καιρός, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον Επίσκοπο Τιμόθεο, θα έρθει καιρός που δεν θα ανέχονται οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι χριστιανοί, δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία, την υγιή διδασκαλία, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες τους θα επισορεύουν στους εαυτούς τους διδασκάλους, θα μαζεύουν γύρω τους ένα σωρό διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν, γαργαλιζόμενοι στα αυτιά. Θα ακούνε δηλαδή από τους διδασκάλους, τους ψευδοδιδασκάλους αυτούς, διδασκαλίες που θα γαργαλίζουν τα αυτιά τους, θα ευχαριστούν τα αυτιά τους. Ευχαριστούν η ψυχούλα τους. Δεν θα τους ευχαριστεί η υγιής διδασκαλία, θα τους ευχαριστούν οι αιρετικές διδασκαλίες. Και από μέν της αληθείας των ακουήν αποστρέψουσι, θα πάψουν να ακούνε την αλήθεια, θα γύρισουν αλλού το κεφάλι τους και τα αυτιά τους, να μην ακούνε την αλήθεια, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται και θα στραφούν προς τους μύθους, θα ακούν παραμύθια σαν αυτά που λένε οι γιαγιάδες στα εγγονάκια τους, θα ακούνε παραμύθια, μεγάλα ψέματα, τα οποία όμως θα είναι έτσι κατασκευασμένα με τέχνη από τους μεγάλους απατεώνας και θα ευχαριστούνται να ακούνε τα παραμύθια. Να πείτε μερικά παραμύθια στα οποία ευχαριστούνται σήμερα οι άνθρωποι, κύριε Σόδρα. Όχι, εγώ θα πω μια εμπειρία, κύριε Σοδρόπουλε. Συζητούσα κάποτε με κάποιον μορφωμένο κατά κόσμο. Παραμορφωμένο. Μάρτυρα του Ιεχωβά. Και όταν του απέδειξα μέσα από την Αγία Γραφή ότι δεν θα υπάρξει κάποιο διάστημα χιλιετούς βασιλείας μέσω βασιλείας στη γη, όπως επαγγέλλεται η εταιρεία Σκοπιά και άλλη αιρετική. Τι μου είπε, με κάθε ειλικρίνεια, μου λέει: άκουσε, Θόδωρε. Καταλαβαίνω ότι τα επιχειρήματα της Ορθοδοξίας είναι ισχυρότερα, λέει, από τα επιχειρήματα της οργανώσεως δωματίων του Ιεχωβά. Αλλά ξέρεις κάτι, τώρα η Ορθοδοξία λέει: θα γνωρίσω θάνατο, θα περάσω από δικαστήριο, υπάρχει κόλαση. Ενώ η εταιρεία Σκοπιά λέει ότι όπου να είναι γίνεται ο Αρμαγεδόνας και δεν θα γνωρίσω θάνατο, θα περάσω μέσα από τον Αρμαγεδόνα και θα ζήσω χιλιαχρόνια νεότατος χωρίς ασθένειες κλπ. Όπως καταλαβαίνεις είναι ευχάριστα. Του άρεσαν τα παραμύθια αυτά. Μου αυτά λέει, μου είναι ευχάριστα, εσύ μου τα λες δυσάρεστα, λέει. Θάνατος, κρίση, κόλαση αν δεν είμαι σε μετάνοια. Του λέω, τώρα μου θυμίζεις, του λέω, κάποιους που παίρνουν ναρκωτικά και για λίγη μεν ώρα βρίσκονται στις παραστήσεις, δεν ξέρω, στα παραστησιογόνα, τεχνητούς παραδείσους. Και δεν δέχονται την πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα. Ενώ το ναρκωτικό τελικά θα σε οδηγήσει στο θάνατο, και το σωματικό και το δεύτερο θάνατο. Παραμύθια, κύριε Ζώγα, που ακούν σήμερα οι άνθρωποι και γαργαλίζονται τα αυτιά τους, είναι όπως παραδείγματος χάρη το παραμύθι της μετενσαρκώσεως. Εάν δεν έχεις εκτελέσει τον προορισμό σου και πεθάνεις, δεν θα πας στην κόλαση, θα γεννηθείς με δεύτερη γέννηση για να γίνεις καλύτερος. Αν δεν γίνεις καλύτερος με τη δεύτερη ζωή, θα ξαναπεθάνεις, θα ξαναγεννηθείς σε τρίτη ζωή, σε τέταρτη ζωή και ούτω καθεξής, μέχρι κάποτε να γίνεις καλός και να σωθείς. Μάλιστα. Άλλο παραμύθι είναι ότι κατάγεσαι από τον πίθηκο. Εάν πούμε ότι κατάγεσαι από τον πίθηκο, αν πούμε ότι είσαι ζώων, δεν σου κάνουμε ηθικό καταλογισμό των πραξεών σου, ό,τι και να κάνεις είσαι ανεύθυνος. Φάγουμε τα ζώα πίωμα, δεν τα κατηγορούμε ό,τι και να κάνουμε. Φάγουμε πίωμα να οργιάσουμε, να αύριο γάρα αποθνίσκουμε. Μάλιστα. Πέρα από τον τάφο δεν είναι. Άλλο παραμύθι είναι ότι δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Λοιπόν, διάφορα παραμύθια. Μεγάλα παραμύθια έχουν αυτές οι ανατολικές θρησκείες και παίρνουν τα αεροπλάνα εδώ ανόητοι. Έλληνες, βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πλούσιοι αριστοκράτες που δεν ξέρουν πώς να διασκεδάσουν την ανία τους,
παίρνουν, αγαπητοί τηλεθεατές, τα αεροπλάνα οι κύριοι αυτοί και πηγαίνουν στις Ινδίες, λέει, να βρούνε το φως και τη λύτρωση σε μια βλακώδη θρησκεία των Ινδών και των Ινδουιστών. Ξέρετε τι μου έλεγε κάποιο τέτοιο πρόσωπο που πήγε στην Ινδία και να πάρει, λέει, την ευλογία από το Σάι Μπάμπα. Μου λέει ότι πήγα και έκανε ένα θαύμα. Διάβασα, συγγνώμη, ένα βιβλίο του Σάι Μπάμπα. Απορώ πως υπάρχουν τόσο ανόητοι Έλληνες που του δίνουν σημασία. Απορώ. Βλακεία στην νιωστή. Λέω, τι σου και έκανε... υπερηφάνεια, τρομερή υπερηφάνεια. Λέω σε αυτό το πρόσωπο, τι σου έκανε, λοιπόν, εντύπωση που πήγες κάτω στην Ινδία, διέθεσες τόσα λεφτά, αν αντιμετώπισες κάποιους κινδύνους με τα αεροπορικά ταξίδια για να πάρεις την ευλογία όπως λες από το Σάι Μπάμπα. Και πώς επίστης, λέω, ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος κλπ. Μου λέει, μου έκανε ένα θαύμα. Λέω, ποιο θαύμα? Άνοιξε ξαφνικά το χέρι, λέει, και δημιούργησε ένα διαμάντι. Λέω, κοίταξε να δεις. Αφού αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί διαμάντια, τι το πιο λογικό και σωστό να κατασκευάζει, δεν ξέρω πόσα διαμάντια, για να λύσει και η Ινδία το οικονομικό πρόβλημα και να πάψουν να πεινούν οι άνθρωποι. Μα δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, σκεφτείτε και εσύ τρόπο, πράγματα να τρελαθείς. Στηρίζονται σε απατηλά δαιμονικά σημεία. Να υπενθυμίσω κάτι που είχα ακούσει σχετικά με τον πατέρα Παΐσιο, τον Αείμνηστο. Ότι πήγε ένας βουδιστής, Ινδουιστής, τι ήταν, και του λέει, η δική μας θρησκεία είναι η αληθινή θρησκεία, είπε αυτός ο ολόθρησκος. Πώς θα το αποδείξεις, του είπε ο πατήρ Παΐσιος. Να, λέει, βλέπεις αυτή την πέτρα, πήρε μια πέτρα στα χέρια του. Λέει, εν ονόμα της θρησκείας μου μπορώ να την σπάσω, να τη διαλύσω. Για, λέγε, του λέει, τα λόγια της θρησκείας σου και σπάστο. Είπε μερικά λόγια εκεί και έσπασε η πέτρα, έγινε συντρίμματα. Καλά, του λέει ο πατήρ Παΐσιος. Εσύ, λέει, που συνέτριψε αυτή την πέτρα, μπορεί να συντρίψεις και εκείνη. Βεβαίως, λέει, το ίδιο, όπως συνέτριψε αυτή, μπορώ να συντρίψω και εκείνη, εν ονόμα της πιστεώς μου. Την παίρνει ο πατήρ Παΐσιος την πέτρα και τη σταύρωσε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, λέει, να τη συντρίψει. Δεν μπόρεσε να τη συντρίψει. Βρε βλάκα, του λέει, μιλούσε ο πατήρ Παΐσιος γλώσσα έτσι τσουχτερή. Βρε βλάκα, λέει, βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι ο δικός μου Θεός είναι ανώτερος από αυτόν που πιστεύεις εσύ. Είναι ισχυρότερος, είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Μου θύμισε περίπου το θαύμα που έγινε ενώπιον του Φαραώ, όπου οι μάγοι ιερείς έκαναν τα ραβδιά τους φίδια, αλλά το φίδι του Μωυσέως έφαγε τα φίδια του. Ναι, οι μάγοι εκεί στην Αίγυπτο παρουσιάστηκαν ως αντίδικοι του Μωυσέως και έκαναν και αυτοί θαύματα μπροστά στα μάτια του Φαραώ και προχώρησαν μέχρι στο ορισμένο σημείο. Μετά σταμάτησε η δύναμή τους, ενώ η δύναμη του Μωυσή προχώρησε, γιατί ήταν δύναμη του Θεού και έκανε θαύματα που δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν οι μάγοι της Αιγύπτου. Ο διάβολος έχει βεβαίως ορισμένη δύναμη και όταν επιτρέπει ο Θεός κάνει ορισμένα σημεία, θαύματα, σατανικά θαύματα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τόσα και τόσο μεγάλα θαύματα που κάνει ο Χριστός. Κύριε Στρόπο, δεν θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που κνήθονται στην ακοή και εκτραπήσονται σε μύθους και τους πεντηκοστιανούς, όλους τους πεντηκοστιανούς οι οποίοι διδάσκουν ότι ο λίγο λεπρό της εμφανίσεως του Αντιχρίστου, της μεγάλης θλίψης, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας για να αποφύγουν τα μαρτύρια και τις διώξεις από τον Αντίχριστο? Ναι, ναι, αυτοί, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι μία θεωρία, ένα παραμύθι, λέω παραμύθι γιατί δεν στηρίζεται στην Αγία Γραφή, ότι δήθεν προτού έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει ο Χριστός ενδιαμέσως μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας. Ναι. Στην ουσία πρόκειται για παρουσία. Για τρίτη παρουσία, παρουσία. Δεύτερη κατά χρονολογική σειρά. Θα έρθει ο Χριστός, προτού έρθει ο Αντίχριστος, και θα πάρει όλους τους δικούς του στον ουρανό για να μην υποφέρουν από τον Αντίχριστο. Ένα παραμύθι φυσικά ευχάριστο. Για να μην υποφέρουν οι άνθρωποι, ακούν τέτοιο παραμύθι και ευχαριστούνται τα αυτιά τους. Αυτό το παραμύθι διδάσκει ο κύριος Λεωνίδας Φέγκος από το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός και συνεννοηθήκαμε και είπε ότι θα κάνουμε μία και δύο και τρεις και τέσσερες εκπομπές πάνω σε αυτή τη θεωρία της αρπαγής, πάνω σε αυτό το παραμύθι, και είπε θα κανονίσει
εκπομπή ή στο Sky ή στο ραδιοφωνικό του σταθμό ή εδώ στην τηλετόρα, και πέρασε τόσος καιρός και ακόμη κανονίζει. Τίποτε δεν έκανε, φυγομαχή, αποφεύγει το Σεντρόπουλε διάλογο. Γιατί αυτή η θεωρία της αρπαγής ανατρέπεται με πλήθος χωρία της Αγίας Γραφής. Και δεν έχει ούτε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής που έστω και αμυδρός να δείχνει κάπως ότι συνηγορεί υπέρ αυτής της θεωρίας. Ενώ η Αγία Γραφή και η Εκκλησία διδάσκει ότι την εποχή του Αντιχρίστου θα αποδειχθούν και εμφανιστούν οι μεγάλοι μάρτυρες του χριστιανισμού, κύριε Σιδρόπουλε. Που θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο και θα μαρτυρήσουν, και όσοι και πολλοί θα μαρτυρήσουν τότε την εποχή του Αντιχρίστου, γιατί ο Χριστός δεν θα πάρει τους δικούς του, όπως λένε, στον ουρανό πρώτο Αντιχρίστο, γιατί αν ήταν έτσι θα έπαιρνε και τους πρώτους αιώνας τους δικούς του. Υπέστησαν φρικτά μαρτύρια χριστιανοί τον πρώτο μαρτύρια από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Θα τους αφήσει εδώ να αγωνιστούν, να μαρτυρήσουν πολύ για να πάρουν το μεγαλύτερο στεφάλι στην αιωνιότητα. Και θα γραφεί το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Και οι ψυχές τους κάτω από το δόντιο. Τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα έρθουμε σε ένα χωρίο, σε μια περικοπή της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, στο κεφάλαιο 3, από την αρχή του κεφαλαίου, που είναι σπουδαιοτάτη εσχατολογική περικοπή, που περιγράφει τους χαρακτήρες, να εκφραστώ ακριβέστερα, τους παλιοχαρακτήρες των εσχάτων χρόνων, τους αθλίους χαρακτήρες που θα παρουσιάσει η ανθρωπότης κατά τους τελευταίους καιρούς, και θα δείτε ότι αυτοί οι χαρακτήρες έχουν εμφανιστεί και σε μεγάλη έκταση. Είναι 18-19 παλιοχαρακτήρες. Τούτο δε γίνος και γράφει ο Απόστολος ο Τιμόθεο, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπί. Τους εσχάτους καιρούς θα παρουσιαστούν φοβεροί καιροί στους εσχάτους χρόνους, διότι θα είναι οι άνθρωποι, μετρήστε, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Ένα κομπολόι από 18-19 χάνδρες, 18-19 ελεηνούς χαρακτήρες των εσχάτων καιρών. Κύριε Σιδρόπουλε, κύριε Ζόγα, προλαβαίνουμε να εξηγήσουμε ένα χαρακτήρα μόνο. Ας αφήσουμε όμως για την άλλη εκπομπή καλύτερα, κύριε Σιδρόπουλε, να έχουμε όλη την άνεση του χρόνου. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε σε δύο τουλάχιστον εκπομπές. Όσο χρόνο χρειαστεί να το αναλύσουμε. Είναι φοβερή αυτή η περικοπή. Παρακαλώ τους φίλους τηλεθεατάς, με άνεση στο σπίτι τους, να ανοίξει ο καθένας την Καινή Διαθήκη, στο Β' Τιμόθεον. Γάμα κεφάλαιο. Γάμα κεφάλαιο εξ αρχής, και να διαβάσει αυτούς τους χαρακτήρες, να υπάρχει μια προετοιμασία για την ερμηνεία που θα κάνουμε εδώ. Είναι στίχοι 5, έτσι, 6, 5 στίχοι. Θα συνεχίσουμε, κύριε Στρόπου, και σε άλλους στίχους. Τιμόθεον, γάμα κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 5. Οι ελεηνοί τύποι, οι ελεηνοί χαρακτήρες των εσχάτων καιρών, χαρακτήρες που κατέκλυσαν σήμερα την ανθρωπίνη κοινωνία. Όχι, θα ερμηνεύσουμε και στη συνέχεια και άλλους στίχους, κύριε Στρόπουλε, γιατί έχουν σχέση με τη σημερινή. Να ερμηνεύσουμε και στη συνέχεια. Υπενθυμίστε, κύριε Στρόπουλε, και πάλι θα γίνει σήμερα ομιλία στη Δευτέρα. Ναι, στις 7 η ώρα ακριβώς το απόγευμα, ακριβώς 7 η ώρα, θα γίνει κήρυγμα στην αίθουσα της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σταυρός. Θα ομιλήσω υποφαινόμενος με ένα θέμα επίκαιρο και πάρα πολύ σοβαρό, σοβαρότατο. Θέμα ζωής ή θανάτου, σωτηρίας ή απολίας αιωνίας. Είναι το θέμα εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Τι σημαίνει, θα το εξηγήσουμε εκεί. Εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Είναι μια φράση
παρμένη από το Ευαγγέλιο της σημερινής εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου. Είναι ο λόγος του προφήτου και πρεσβήτου Σιμεών, ότι ούτως ο Ιησούς ο Χριστός κείται εις πτώση και ανάστασιν πολλών. Είναι πολλοί για να σωθούν και πολλοί για να χαθούν. Είναι ένας φοβερός λόγος, θα προσπαθήσουμε να τον εξηγήσουμε. Παρακαλώ όπως και άλλες φορές να ανοίγετε στα σπίτια σας με άνεση την Αγία Γραφή και να μελετάτε το Λόγο του Θεού. Είναι η μόνη παρηγοριά σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτη πικρές γεύσεις και απογοήτευση. Θα είμαστε εδώ στο στούντιο 20 περίπου λεπτά και θα δεχόμεθα τηλεφωνήματα. Επαναλαμβάνω, να είστε σύντομοι, γιατί πολλοί παραπονούνται ότι δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή. Ευχόμεθα καλή εβδομάδα, αγαπητοί τηλεθεατές. Και καλή εβδομάδα είναι όταν είμαστε κοντά στο Θεό. Ο Θεός βαδίζει και έρχεται προς εμάς, να βαδίσουμε και εμείς για να συναντηθούμε με το Θεό, όπως συναντήθηκε ο πρεσβήτης και προφήτης Σιμεών με τον Χριστό κατά την 40η ημέρα από τη γέννηση του Χριστού, την ημέρα της Υπαπαντής. Ο Σιμεών πήρε τον Χριστό στην αγκαλιά του, μικρό παιδί. Εμείς, αν βαδίσουμε προς τον Χριστό, θα μας πάρει ο Χριστός στην αγκαλιά του. Και αυτή είναι η ευτυχία και αυτός είναι ο παράδεισος, να είμαστε μαζί με τον Χριστό, τον Κύριό μας και Θεό μας. Χαίρετε εν Κυρίω.